θα απομακρυνθεί τελικά από την κόκκινη πλατεία της Μόσχας το γιγάντιο περίπτερο σε σχήμα βαλίτσας της γνωστής γαλλικής εταιρείας ειδών πολυτελείας Louis Vuitton. Το περίπτερο είχε εγκατασταθεί ανάμεσα στα τείχη του Κρεμλίνου και το περίφημο εμπορικό κέντρο Γκουμ με την ευκαιρία της 120ης επετείου του. Είχε προκαλέσει ωστόσο πολλές αντιδράσεις λόγω του τεράστιου όγκου του που έκρυβε εν μέρη τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βασιλείου και δεν τέριαζε στην κόκκινη πλατεία η οποία έχει περιληφθεί από την UNESCO στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας. Το ύψος 9 μέτρων και μήκους 30 μέτρων περίπτερο επρόκειτο να στεγάσει από τις 2 Δεκεμβρίου έως τις 19 Ιανουαρίου, μια έκθεση τα κέρδη της οποίας επρόκειτο να διατεθούν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του μοντέλου από την Ρωσία, Νατάλια Βοντιάνοβα. Ο οίκος μόδας έχει στενούς δεσμούς με τη χώρα εδώ και πολλά χρόνια, αφού ακόμη και πριν την Επανάσταση, οι πλούσιοι Ρώσοι έκαναν παραγγελίες στο εργοστάσιο της Louis Vuitton στη Γαλλία. Το περίπτερο άλλωστε φέρει τα αρχικά PWO από τον πρίγκιπα Βλαντιμίρ Ορλόφ, καθώς δημιουργήθηκε στα πρότυπα ενός μπαούλου που χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Πολλοί μοσχοβίτες πάντως ανάμεσά τους και μέλη του Ρωσικού Κοινοβουλίου κατήγγυλαν την παρουσία αυτής της κατασκευής, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα τερατώδες περίπτερο και μια φρικτή εγκατάσταση. Αρκετοί είναι αυτοί που καταγγέλουν τη γενικότερη εμπορευματοποίηση της κόκκινης πλατείας τα τελευταία χρόνια, ενός χώρου άκρος συμβολικού για τη Ρωσία. Μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ο γνωστός οίκος Christian Dior τοποθέτησε γιγαντιαίους καθρέφτες για να πραγματοποιήσει εκεί επίδειξη μόδας, επίσης για τον εορτασμό της επετείου των 120 ετών του εμπορικού κέντρου Γκουμ. Τον Ιούνιο στην Κόκκινη Πλατεία πραγματοποιήθηκε τελετή για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι, ενώ στον ίδιο χώρο το 2009 είχε στηθεί ολόκληρο παγοδρόμιο για να φιλοξενήσει αγώνες χόκεϊ. Στη διάσημη πλατεία έχουν πραγματοποιηθεί επίσης πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, ενώ συναυλίες έχουν δώσει αρκετοί αστέρες της μουσικής, από τον Paul McCartney μέχρι τους Linkin Park.